τέλος χιόνισε, ναι. Είδαμε. Είπαμε να φτάσουμε στα τέλη του Γενάρη. Φτάσει, ήρθαμε. Μια άσπρη μέρα είδαμε. Λευκό σκηνικό, αλλά όχι προβλήματα, έφερε στα ορεινά των Χανίων η ψυχρή εισβολή που στην έναρξη της ημέρας εκδηλώθηκε με ήπιες χιονοπτώσεις. Το οροπέδιο του Ομαλού ήταν από τις πρώτες περιοχές που καλύφθηκαν από χιόνι. Πολύ αργήσαμε, αλλά έχει καιρό ακόμα. Οι συνθήκες είναι πολύ γνωστές σε εμάς, οπότε δεν μας φαίνεται τίποτα παράξενο. Τώρα αυτά τα φαινόμενα είναι ήπια για σας. Σχετικά ναι. Αλλά χρειαζότανε. Μακάρι να κάνει και περισσότερο. Στο οροπέδιο του Ομαλού στις 11 το πρωί το χιόνι είχε ήδη ξεπεράσει τους 15 πόντους. Ωστόσο μηχανήματα της αντιπεριφέρειας κρατούν ανοιχτό το δρόμο μέχρι και το ξυλόσκαλο. Δεν μένει κλειστός. Εσείς επιχειρείτε από το πρωί, έτσι? Ναι, από το πρωί έχουμε εντολή την περιφέρεια να αφήνουμε το δρόμο πάντα ανοιχτό, να μην κλείνει. Πάμε πάνω κάτω, πάμε συνέχεια. Οι δρόμοι είναι καθαροί, όπως βλέπετε, καθαρίζουν συνέχεια. Περιφέρεια, ο Δήμος, μια χαρά, είναι όλα καλά. Θέλει βέβαια προσοχή. Βέβαια, θέλει προσοχή. Θέλει αλυσίδες καταρχήν. Όταν χιονίζει, δεν μπορεί να πάει χωρίς αλυσίδες στο αυτοκίνητο. Οι συστάσεις της πολιτικής προστασίας για περιορισμό των μετακινήσεων παραμένουν σε ισχύ. Ωστόσο, δεν έλειψαν εκείνοι που έσπευσαν να απολαύσουν το μοναδικό τοπίο στα προσβάσιμα ακόμα σημεία των Λευκών Ωραίων. Προσπαθείτε να φτάσετε μέχρι το ξυλόσκαλο? Ναι, αλλά εμείς πάμε για βόλτα, δεν είμαστε που πάει. Από πού έχετε ξεκινήσει, από Χανιά, από χαμηλά? Από Κόρνο. Εκεί δεν χιονίζει, έτσι? Όχι, όχι. Από χθες είναι σε εγρήγορση και η αντιπεριφέρεια Χανίων και ο Δήμος, ο Πλατανιά. Είμαστε σε ετοιμότητα, τα μηχανήματα έχουν κρατήσει ανοιχτό το δρόμο από Λάκους προς Ομαλό. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς και ιδιαίτερα όταν έχουν οικογένειες και μικρά παιδιά. Θέλει σεβασμό το χιόνι και ο καιρός. Μην υπερεκτιμάμε τις ικανότητές μας. Σε επιφυλακή βρίσκονται και υπηρεσίες της αστυνομίας για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας στα επικίνδυνα τμήματα του ορεινού επαρχιακού δικτύου. Ήπια σε σχέση με τις προειδοποίησεις των μετεωρολόγων και της πολιτικής προστασίας ήταν τα καιρικά φαινόμενα στα Χανιά μέχρι το μεσημέρι, ενώ κάτοικοι ορεινών χωριών μιλούν για χειμώνες όπου το ύψος του χιονιού ξεπερνούσε τα 2 μέτρα. Εδώ είστε από τους λιγοστούς, μάλλον μόνιμους κατοίκους, ε? Μόνιμος είμαι, πάει πέρα. Όλο το χρόνο. Είμαστε παντός καιρού, είμαστε. Μόνιμο το πάνω εμείς, ναι. Χειρότερα πάμε. 5 μέτρα χιόνι, 3 μέτρα χιόνι. Τώρα δεν είναι τίποτα. Τώρα εντάξει, τώρα είναι καλά. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ η περιοχή είναι λίγο δύσκολη στην πρόγνωση του καιρού. Αλλά περιμένουμε ακόμα από το μεσημέρι σήμερα μέχρι αύριο περισσότερη χιονόπτωση. Ανοιχτό παρέμεινε το οδικό δίκτυο και στον κάθετο άξονα Βρυσών Σφακίων παρά τη χιονόπτωση στο τμήμα Ασκήφου Κράπη. Οι κτηνοτρόφοι να είναι και αυτοί σε γρήγορη και σε ετοιμότητα. Τα άτομα τα οποία χρήζουν φαρμακευτικής περίθαλψης να είναι και αυτά προετοιμασμένα, γιατί ο καιρός έχει ακόμα μπροστά 2 μέρες και πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα. Με απόφαση του Δήμου Σφακίων δεν λειτουργήσαν τα σχολεία σε Ασκήφου, Βουβά και Χώρα Σφακίων. Χιόνια έπεσαν και στα ορεινά χωριά του Δήμου Καντάνου Σελήνου, με τα χιονιστικά μηχανήματα και τις υπηρεσίες να παραμένουν και εκεί σε επιφυλακή.